αναστάτωση για την οικογένειά σας από το πρωί, τι ακριβώς είναι? Ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά και μου έστειλε η κόρη μου στο Instagram, μου έστειλε ηχητικό μήνυμα και μου λέει μπαμπά έλα γιατί η μαμά απειλεί να με σκοτώσει, να κάνει, να δείξει και όπως ήταν φυσικό έτρεξα αμέσως ήρθε εδώ. Είδα πως δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι γιατί ήταν σε άσχημη κατάσταση, ήταν εξαδρεωμένη και αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία. Ήρθαν πολύ γρήγορα, να είναι καλά και τους ευχαριστώ πολύ, κινητοποιήθηκαν αμέσως και ήρθαν και βοηθήσαμε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και βγήκε η κόρη μου από το μπαλκόνι, από το τρίτο όροφο, με τη σκάλα. Βγήκε το παιδί έξω, η κοπέλα τώρα είναι μέσα ακόμα, απειλούσα πέσα από το μπαλκόνι. Έχετε μιλήσει μαζί της εσείς? Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει, διότι είναι σε μια κατάσταση που είναι κόκκινο πανί, είναι όλοι. Και η οικογένειά της και όλοι. Εγώ είμαι πρώην σύζυγος, έχω χωρίσει από το 9 μαζί της. Απλά όπως σαν φυσικό μου κοπήκαν τα πόδια, γιατί όταν κινδυνεύει το παιδί σου, βέβαια ίσως κοπελιά να το έλεγε και έτσι. Να μην ήθελε όντως να κάνει κακό στο παιδί της. Αλλά μπορείς να είσαι και σίγουρος για τέτοια πράγματα, δεν είσαι σίγουρος. Και έτρεξα όπως ήταν φυσικό βέβαια, να σώσω το παιδί μου. Μου είχαν κοπεί τα πόδια, ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορείς να βοηθήσεις. Αν μπορούσα να μπω δηλαδή μέσα να κάνω κάτι και μόνος μου, ίσως να μην καλύψω καθόλου και, και την αστυνομία. Αλλά δεν μπορούσα να. Και αναγκάστηκα να καλέσω το 100. Πιστεύω να τελειώσει καλά η όλη αυτή η ιστορία. Να πάει η κοπέλα να νοσηλευτεί, να γίνει καλά. Προς Θεού, το κακό καμιανού δεν το θέλω. Αλλά και εγώ, σαν πατέρας, πρέπει να κοιτάξω το παιδί μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι να κάνω. Από το 2000 είναι καλά, έχει κάποιο θέμα, είναι εντάξει. Όχι, έχει δόξα τω Θεώ. Το παιδί είναι εντάξει. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο πάλι. Η κοπέλα πρέπει να παίρνει κάποια φάρμακα τα οποία τα σταματάει. Και τις ξεσπάνε έτσι. Και να σου πω, είναι κάπως ψημένη η κόρη μου δηλαδή σε κάτι τέτοια. Εγώ είναι ότι έπαθα το ψυχολογικό που έπαθα εγώ, γιατί ανησυχούσα, δεν επικοινωνούσα μαζί της βέβαια στο Instagram. Ήταν κλειδωμένη μες στο δωμάτιο η μικρή και επικοινωνούσα μαζί της να την καθησυχάζω και ότι ο παπάς είναι εδώ και μην ανησυχείς παιδί μου και εντάξει, δόξα τω Θεώ, τέλος καλό, όλα καλά προς το θέμα του παιδιού μου. Τώρα το κορίτσι πιστεύω να καταφέρουν να μπουν μέσα, να την πάρουν, να πάει να κάνει την αγωγή της. Τι σας είπε, πώς είπε από το πρωί σε αναστάτωση, εγώ στις 10:27 έλαβα ένα μήνυμα στο Instagram, ηχητικό, και έκλαιγε η κόρη μου και μου λέγε «Παπά, έλα σε παρακαλώ, έλα να με σώσεις, γιατί η μαμά θέλει να με χτυπήσει, θέλει να μου κάνει κακό, κάτι περίεργα μου λέγε τώρα πάνω, τάχασα κι εγώ, και πάρει την αστυνομία και έλα σε παρακαλώ». Μου στείλε 2-3 ηχητικά, ήρθα εγώ αμέσως εδώ και είδα ότι δεν μπορώ να μπω μέσα. Δηλαδή, αν πήγαινα στην πόρτα της και της χτυπούσα και της έλεγα «Εγώ είμαι, ξέρω εγώ», δεν υπήρχε περίπτωση να μου ανοίξει για κανένα λόγο. Και αναγκάστηκα να πάρω το 100, ήρθε το 100, ήρθε η πυροσβεστική. Τους είπα βέβαια εγώ ότι η μικρή είναι στο δωμάτιό της και αν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι να πάρουμε τη μικρή. Αν δεν μπορούσε κάποιος από την πυροσβεστική ή κάποιος από την αστυνομία, θα ανέβαινα εγώ ίδιος. Μπορέσαν όμως οι πυροσβέστες, ανεβήκανε, κατεβάσαν τη μικρή. Ωστόσο το κατάλαβε η κοπελιά και έκλεισε μετά. Και έτσι δεν μπορεί να ανεβεί κανείς επάνω. Τώρα θα δείξει τώρα θα γίνει. Πιστεύω να έχει αίσιο τέλος. Από την εμπειρία σας, γιατί κρατάει αρκετή ώρα η όλη επιχείρηση, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δεν είναι εύκολη πρόσβαση μέσα στο σπίτι, τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούστε να σας πω, εγώ είπα στον επικεφαλής της επιχείρησης όλης στην αστυνομία με το που ήρθε εδώ, λέω μπορείτε να μπείτε από το μπαλκόνι, όπως ανεβήκαν και κατεβάσαν την κόρη μου. Αλλά δεν μπορούν και οι άνθρωποι να ρισκάρουν αν δεν πάρουν μια εντολή από που παίρνουν εντολή, ξέρω εγώ, από κάποιον αξιωματικό. Και κατέβηκε το παιδί, ωστόσο έκλεισε. Τώρα να σπάσουν την πόρτα δεν μπορούν διότι είναι ξένη περιουσία. Να την αφήσουν πάλι εδώ είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί και να το λέει έτσι, αλλά μπορεί και να το κάνει. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει τη κοπελιά από δικό τη. Ίσα-ίσα που είναι μια καλή μάνα, όταν είναι καλά, είναι καλή μάνα, αγαπάει τα παιδιά τη, είναι πολύ καθαρή. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν λειτουργεί με τα σωστά του. Δηλαδή και κάτι να έκανε, που δόξα τω Θεώ δεν έκανε, δεν θα το κάνει και να το ήθελε να το κάνει. Δεν είναι ότι είναι κακή μάνα, είναι πάρα πολύ καλή μάνα, αλλά όταν είναι στα καλά της. Όσο σταματάει την αγωγή, δεν είναι... Εκτός από την κόρη σας έχει και άλλο παιδί? Έχει και άλλο ένα αγοράκι μικρότερο έχει, το οποίο είναι με τον πατέρα του αυτή τη στιγμή, ευτυχώς. Και δεν κινδύνεψε το παιδί, ξέρω εγώ. Ίσως, γιατί δεν μου αρέσει να φουσκώνω και τα πράγματα και σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα να τα κόψετε αυτά. Ίσως να μην κινδύνευε ούτε η κόρη μου. Ίσως όλα αυτά να είναι λόγια του αέρα. Αλλά ποιος μου το λέει εμένα? Δηλαδή,
ποιος μπορεί εμένα να μου εγγυηθεί να πάω εγώ στη δουλειά με καθαρό μυαλό ότι μόνο λόγια είναι. Δεν μπορείς να... Εγώ ήρθα εδώ πέρα και είχε στεγνώσει το στόμα μου, είχαν κοπεί τα πόδια μου, γιατί ανησυχούσα για το παιδί μου. Η αστυνομία ζήτησε τη βοήθειά σας όσο διαπραγματεύεται ακόμα δίκης. Όχι, δεν τη ζήτησε. Έτσι και αλλιώς εξήγησα εγώ ότι και εγώ και η οικογένειά της είμαστε το κόκκινο πανί. Της κοπελιάς δεν είναι από δικό της. Δεν είναι ότι έχει κακιά ψυχή, ότι είναι κακός άνθρωπος. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν είναι στα καλά του αυτή τη στιγμή, όπως ο μεθυσμένος για παράδειγμα, όταν πιείς και μεθύσεις, μπορεί να κάνεις κάτι το οποίο να μην το κάνεις και μέθυσος. Κάπως έτσι είναι και αυτό το πράγμα. Και τις μιλάνε, τις μιλούσαν ξέρω εγώ, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι εκτός ελέγχου. Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι γιατί δεν πάει να είναι μάνα του παιδιού μου. Μακάρι, όπως και δεν θέλω και το κακό κανενός ανθρώπου, ούτε του εχθρού μου που λέει ο λόγος, πιστεύω να τελειώσει καλά. Να τελειώσει αίσια όλη αυτή η κατάσταση, αν και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Το μόνο